30 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ποσοστό 6-8% του συνολικού πληθυσμού, πάσχουν από τις λεγόμενες σπάνιες παθήσεις. Βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ως σπάνια χαρακτηρίζεται εκείνη η πάθηση που προσβάλλει λιγότερους από έναν στους 2.000 πολίτες. Οι σπάνιες παθήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους αλλά και το προσδόκιμο ζωής των ασθενών σε κάθε μία από αυτές. Σήμερα εκτιμάται ότι υπάρχουν 5.000 μέχρι 7.000 σπάνιες παθήσεις, από τις οποίες το 80% έχει ταυτοποιημένα αίτια στα οποία συμπεριλαμβάνονται ένα ή περισσότερα γονίδια ή χρωμοσωμικές ανομαλίες. Έχει διαπιστωθεί ότι κάθε άνθρωπος είναι φορέας 6-8 γενετικών αναμαλιών, οι οποίες συνήθως είναι υποτελείς ως προς τον τύπο μετάδοσής τους. Ωστόσο, αν ένα ζευγάρι είναι φορείς της ίδιας γενετικής ανομαλίας, τότε τα παιδιά που θα αποκτήσει μπορεί να προσβληθούν από μία σπάνια πάθηση. Σε ποσοστό 3-4% των γεννήσεων παρουσιάζεται μια σπάνια πάθηση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούνται από άλλους παράγοντες όπως είναι οι βακτηριακές λοιμώξεις, αλλεργίες, τερατογόνα, πολλαπλασιαστικά ή εκφυλιστικά αίτια. Ορισμένες φορές δε προκαλούνται από τον συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Γεγονός είναι ότι οι αιτιολογικοί μηχανισμοί πολλών σπάνιων παθήσεων παραμένουν άγνωστοι, κυρίως λόγω έλλειψης σχετικής έρευνας για τη μελέτη της παθοφυσιολογίας τους. Μεταξύ των σπάνιων παθήσεων περιλαμβάνονται η οζώδης κλήρυνση, η νόσος του Άντισον, η νόσος του Κρόουν, η εγκεφαλίτιδα, η κυστική ίνωση, ο λύκος, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νοτιαία μυϊκή ατροφία και άλλες. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Θέμα Υγείας». Την προηγούμενη εβδομάδα ανοίξαμε ένα πολύ μεγάλο φάκελο στον τομέα υγείας, αυτό των σπανίων παθήσεων. Σήμερα θα συνεχίσουμε να αναλύουμε το θέμα με τον καθηγητή πνευμονολογίας, κύριο Σπύρο Παπίρη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για ένα πολύ σοβαρό νόσημα, την ανεπάρκεια α1 αντιθρυψίνης και το πώς συνδέεται τόσο με το εμφύσιμα όσο και με το κάπνισμα. Είμαστε με τον καθηγητή πνευμονολογίας κύριο Σπύρο Παπίρη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το εμφύσιμα, το κάπνισμα και το σχετικά σπάνιο συνδυασμό τους με την έλλειψη α1 αντιθρυψίνης. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Ανθή. Και να μας πείτε, να ξεκινήσουμε να μας πείτε τι είναι το πνευμονικό εμφύσιμα καταρχήν. Το πνευμονικό εμφύσιμα, όπως και ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει, είναι το σπουδαιότερο συστατικό από αυτή την νόσο που λέμε χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Δηλαδή, είναι μία από τις καταστρεπτικότερες συνέπειες που το κάπνισμα προκαλεί στους πνεύμονες. Και για να καταλάβετε τη σημασία της, έχει ένα τεράστιο κόστος για την υγεία και είναι και η τέταρτη αιτία θανάτου στον κόσμο σήμερα. Το βασικό της αίτιο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολλούς καπνιστές. Υπολογίστε ότι στον κόσμο σήμερα έχουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο ενήλικες καπνιστές. Έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο. Δηλαδή σημαίνει αυτό περίπου 10.000 θανάτους την ημέρα, οι οποίοι οφείλονται στο κάπνισμα. Και όχι μόνο εξαιτίας των πνευμονοπαθείων, αλλά και άλλων παθήσεων. Το εμφύσιμα λοιπόν είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πνευμονολόγοι καθώς αφορά τα νοσήματα των καπνιστών. Κύριε καθηγητά, μόνο το κάπνισμα προκαλεί πνευμονικό εμφύσιμα? Όχι μόνο το κάπνισμα, αλλά και το ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας, δηλαδή ένας και μη καπνιστής που εργάζεται σε περιβάλλον με καπνούς
πολλά χρόνια. Μάλιστα. Είναι στην ουσία σαν να καπνίζει. Αλλά και ακόμα σε εκείνες τις κοινωνίες που έχουν πρόβλημα και μαγειρεύουν με ξύλα, χρησιμοποιούν το τζάκι για θέρμανση, ακόμα και εκεί τα άτομα τα οποία ζουν στο σπίτι για πολλές ώρες, κυρίως οι γυναίκες, και ας μην έχουν καπνίσει ποτέ, μπορεί να αναπτύξουν το ίδιο πράγμα, χρονία, αποφρακτική πνευμονοπάθεια και εμφύσιμα. Σπανιότερα δε υπάρχουν άτομα, καπνιστές, αυτό δυστυχώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι νέοι, που έχουν ένα γονιδιακό πρόβλημα, έχουν μια μετάλλαξη στα γονίδια τους, καθώς αφορά το γονίδιο ενός μορίου που λέγεται α1 τριψίνη. Οπότε αυτά είναι άτομα που δεν το γνωρίζουν, καπνίζουν και κάνουν πρώιμο εμφύσιμα, κυρίως δηλαδή στην ηλικία των 30 και των 40 ετών. Αυτό είναι τεράστιο θέμα, διότι αυτοί είναι ασθενείς που πολύ γρήγορα οδηγούνται σε αναπηρία και μένουν στο σπίτι, χάνουν τη δουλειά τους και όλα τα προβλήματα της αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Πώς συνδυάζεται η έλλειψη α1 αντιθρυψίνης και η εμφάνιση του εμφυσίματος? Κοιτάξτε, η α1 αντιθρυψίνη είναι ένα πολύ σημαντικό μόριο που έχουμε μέσα μας, διότι κάθε φορά που κάνουμε κάποια λίμωξη στο πνεύμονα, και μάλιστα, κάνουμε πάρα πολλές λίμωξεις όλοι μας στο πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ζωής μας, η α1 αντιθρυψίνη είναι εκείνο το μόριο που δεν αφήνει να έχουμε παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή, όταν νικήσουμε το μικρόβιο, η α1 αντιθρυψίνη δεν αφήνει η συνέπεια της φλεγμονής να καταστρέψει τον πνεύμονα και να τον οδηγήσει σε εμφύσιμα. Είναι ένα μόριο που παράγεται στο ύπαρ. Όταν έχουμε κάποιες μεταλλάξεις και αυτό το μόριο παράγεται σε μικρή ποσότητα ή και καθόλου, τότε είμαστε στην ουσία απροστάτευτοι. Οπότε κάθε λίμωξη που κάνουμε, ταυτόχρονα χάνουμε και ένα μέρος του πνεύμονά μας. Και μόνο το εμφύσιμα είναι αυτό που προκαλεί έλλειψη α1 αντιθρυψίνης? Κυρίως προκαλεί εμφύσιμα σε νεαρή ηλικία, αλλά προκαλεί και άλλα νοσήματα, κυρίως χρόνιες υπατήτητες, κύρωση, καρκίνο στο ύπαρ και άλλα νοσήματα. Αλλά βασικά το πρόβλημα με την έλλειψή της είναι το πνευμονικό εμφύσιμα. Πόσο εύκολο είναι για το γιατρό για να ανακαλύψει τι συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, στην ουσία ο γιατρός πρέπει να σκεφτεί την έλλειψη α1 αντιθρυψίνης σε κάθε νεαρό ασθενή ο οποίος έχει εμφύσιμα. Δηλαδή σε κάθε ασθενή ο οποίος είναι 35-40 ετών και πηγαίνει στο ιατρείο του επειδή έχει βήχα και δύσπνοια στην προσπάθεια, που είναι τα βασικά προβλήματα που προκαλεί το εμφύσιμα, τότε πρέπει να το σκεφτεί. Υπάρχουν φυσικά, δεν είναι μόνο οι πνευμονολόγοι, οι οποίοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, υπάρχουν και άλλοι γιατροί που βλέπουν ασθενείς αναπνευστικούς, παθολόγοι ή άλλων ειδικοτήτων. Αυτοί πρέπει πάντα να ζητούν και τη γνώμη του πνευμονολόγου, να συνδράμει στην άμεση ανίχνευση και αναγνώριση αυτού του προβλήματος που μπορεί να έχουν νέοι εμφυσηματικοί. Υπάρχει κάποια εξέταση που τεκμηριώνει αυτή την έλλειψη? Υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες είναι απλές στην ουσία, καλύπτονται από το σύστημα υγείας το οποίο έχουμε, μπορεί να τους γράψει οποιοδήποτε γιατρός, γίνονται σε όλα τα νοσοκομεία, είναι απλά μια πρώτη ηλεκτροφόρηση και μια μέτρηση του ενζύμου στο αίμα. Με αυτόν τον τρόπο ο γιατρός αμέσως έχει ταυτοποιήσει ποιος έχει την έλλειψη της α1 αντιθρυψίνης. Και με τις θεραπευτικές αντιμετωπίσεις, κύριε καθηγητά, εκεί τι γίνεται? Κοιτάξτε, η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι πολύπλευρη. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι το πρώτο πράγμα σε καπνιστάς που έχουν εμφύσιμα είναι να σταματήσουν να καπνίζουν. Έτσι, πόσο δύσκολο είναι αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς με ΧΑΠ που συνεχίζουν να είναι καπνιστές. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Και είναι και ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων ασθενών με χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Από εκεί και πέρα, φυσικά κάθε ασθενής με ΧΑΠ πρέπει να έχει μια καλά οργανωμένη θεραπεία από τον γιατρό του, τον πνευμονολόγο, με ειδικά φάρμακα βροχοδιασταλτικά, τα οποία είναι αρκετά ικανά να μειώσουν τα συμπτώματα. Πρέπει να κάνει πρόληψη των λοιμώξεων, δηλαδή τα εμβόλια για την γρήπη και τον πνευμονιόκοκο, και φυσικά πρέπει να κάνει σωστή στοχευμένη θεραπεία κάθε φορά που κάνει παρόξεις. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, διότι οι ασθενείς με ΧΑΠ κάνουν συχνά συχνές παροξήσεις, συχνές νοσηλίες και μπαίνουν και στις εντατικές θεραπείες. Τώρα, καθώς αφορά την υποομάδα των ατόμων που έχουν την ανεπάρκεια του ενζύμου, ευτυχώς είμαστε στην ευχάριστη θέση τα τελευταία χρόνια να έχουμε στοχευμένη θεραπεία. Δηλαδή, μπορούμε να χορηγήσουμε το φάρμακο, δηλαδή να χορηγήσουμε α1 αντιθρυψίνη. Υπάρχει και στην Ελλάδα αυτή η δυνατότητα. Είναι ένα ενέσιμο φάρμακο. Μπορεί να γίνει σε νοσοκομιακό χώρο στους ασθενείς που έχουν την έλλειψη και στην ουσία είναι μία ένεση την εβδομάδα ή πολλές φορές υπάρχουν θεραπευτικά σχήματα, μία ένεση κάθε 2 εβδομάδες ή κάθε 3 ή και μία φορά το μήνα. Αυτό είναι εξαιρετικά απλό λοιπόν για τον ασθενή και για τον γιατρό. Με μία ένεση μία φορά το μήνα σε μεγάλη δόση, ο ασθενής κατορθώνει και καλύπτει στο αίμα του μέσα να έχει φυσιολογικά επίπεδα της α1 αντιθρυψίνης.
Αυτό είναι τεράστιο για τον άρρωστο, διότι με αυτόν τον τρόπο επιβραδύνει την εξέλιξη του εμφυσήματος, επιβραδύνει την εμφάνιση της αναπηρίας, επιβραδύνει την εμφάνιση των λοιμόξεων, επιβραδύνει τις νοσηλίες του στο νοσοκομείο, επιβραδύνει όλη την πορεία της πάθησής του. Ουσιαστικά του προσφέρει μια φυσιολογική ζωή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Του προσφέρει αυτό που του λείπει και τον βοηθάει να ζήσει καλύτερα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει σημασία να γίνει πρώιμα η διάγνωση. Πόσο δύσκολο να γίνει πρώιμα η διάγνωση? Δεν είναι εύκολο, αλλά οι καλά εκπαιδευμένοι πνευμονολόγοι που έχουν υπόψη τους το θέμα, το αντικείμενο έχει γίνει και θέμα σε πολλά σεμινάρια ιατρικά. Οπότε σήμερα ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικός. Οι γιατροί βλέπουν το πρόβλημα απέναντί του, λοιπόν, έχουν την ικανότητα σήμερα να το υποθεθούν γρήγορα. Οπότε γίνεται η πρώιμη διάγνωση σε αρκετά καλό ποσοστό ασθενών. Φυσικά μπορεί να γίνει πάντα περισσότερο σε αυτά τα νοσήματα. Η θεραπεία πόσο κοστοβόρα είναι? Κοιτάξτε, η θεραπεία είναι ακριβή. Αυτά είναι φάρμακα τα οποία είναι, τα μοντέρνα φάρμακα δυστυχώς είναι πάρα πολύ ακριβά. Αυτό δεν είναι και τόσο πολύ ακριβό. Αλλά είναι ένα φάρμακο το οποίο καλύπτεται από το εθνικό σύστημα παρά τα όλα όσα προβλήματα οικονομικά έχει η Ελλάδα. Και φυσικά έχει κέρδος, με την έννοια ότι ο ασθενής δεν θα χρειαστεί να κάνει νοσηλείες συχνές στα νοσοκομεία. Οπότε είναι λειτουργικός και θα κερδίσουμε από εκεί. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να πω το τόσο σημαντικό πρόβλημα που είναι το πρόβλημα του καπνίσματος, του εμφυσήματος και της έλλειψης α1 αντιθρεψίνης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Επιστρέψαμε και πάλι στο θέμα υγείας και συνεχίζουμε να αναλύουμε τις σπάνιες παθήσεις. Θεωρήσαμε απαραίτητο να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στο θέμα και έτσι μάθαμε για μία ακόμα σοβαρή νόσο, τη μυελοήνωση, ενημερωθήκαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς σε όλη την Ελλάδα και για φορείς που έχουν συσταθεί με στόχο να βοηθήσουν τους ανασφάλιστους πολίτες. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πρωτοπαθή μυελοήνωση, ένα σπάνιο νόσημα, δεδομένου ότι η επίπτωση του νοσήματος, δηλαδή οι νέες περιπτώσεις που εμφανίζονται ανά έτος, είναι περίπου μισή έως μία νέα περίπτωση ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος, στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς στην πατρίδα μας, όπως δεν έχουμε πολλά άλλα πράγματα, δεν έχουμε και αρχείο καταγραφής νεοπλασιών. Τώρα αρχίζει με πρωτοβουλία της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, έχει διαρχίσει και είναι στα σπάργανα μια προσπάθεια καταγραφής των ασθενών που πάσχουν από πρωτοπαθή μυελοήνωση. Παράλληλα θα πρέπει να πω ότι υπάρχει και το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, το οποίο επίσης έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια και καταγράφει όλους τους ασθενείς με νεοπλασίες. Και οι 2 προσπάθειες θα πρέπει να βοηθηθούν από όλους τους συναδέλφους που βλέπουν τέτοιους ασθενείς. Όχι μόνο για να ξέρουμε πόσοι είναι οι ασθενείς, πώς πάνε οι ασθενείς, αλλά για να ξέρει και το κράτος πώς πρέπει να ασκεί την πολιτική υγείας. Είναι απαραίτητα στοιχεία αυτά, τα δημογραφικά, που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σπανίων Παθήσεων και αντίστοιχα εκπροσωπούμε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της EuroRDIS, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δηλαδή η EuroRDIS είναι η ομπρέλα των ενώσεων και εμείς είμαστε η ομπρέλα των συλλόγων στην Ελλάδα. Έχουμε 26 μέλη συλλόγους ασθενών με σπάνιες παθήσεις, καθώς και πάρα πολλούς δυστυχώς μεμονωμένους ασθενείς, οι οποίοι έχουν μια τόσο σπάνια νόσο που δεν είναι δυνατόν να έχουν σύλλογο. Είναι 7.500 παθήσεις, οι οποίες είναι διαδεδομένες βεβαίως σε όλη την Ευρώπη και οι οποίες δυστυχώς σαν σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση, γιατί είναι ανίατες και πάρα πολύ σοβαρές και σημαδεύουν όχι μόνο τον ίδιο τον ασθενή αλλά και την οικογένειά τους, είναι μόνο 63 ορφανά φάρμακα και λέγονται ορφανά γιατί στοιχίζουν, θέλουν πολύ κλινική έρευνα για να μπορέσουν και μελέτες για να βγουν στην κυκλοφορία και επειδή στοιχίζουν καμία φαρμακευτική εταιρεία εύκολα δεν τα υιοθετεί και έτσι είναι τα λεγόμενα ορφανά, τα οποία και αυτά όμως δεν είναι για οριστική θεραπεία, αλλά συμπτωματική. Όλες οι άλλες παθήσεις αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα τα οποία έχουν.
Βασικά, σημαδεύεται, όπως σας είπα, η ζωή των ασθενών και των οικογενειών τους. Χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή και λόγω της οικονομικής μας κρίσης τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Διότι οι ασθενείς στερεούνται και την φαρμακευτική τους αγωγή ακόμη. Μας παίρνουν τηλέφωνο μέρα-νύχτα, κλαίνε, είναι άνεργοι, δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους ή τα φάρμακα των παιδιών τους, μέχρι αυτοκτονία σε έχουμε αντιμετωπίσει, μέχρι πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Και δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Την ημέρα των σπανίων παθήσεων, η οποία έγινε 28 Φεβρουαρίου, πήραμε την ευκαιρία να προβάλλουμε ένα πρόγραμμα που αφορά την εκπαίδευση των ασθενών, που κρίνουμε από εμπειρία ότι είναι απαραίτητη, την συνεργασία τους με τον γιατρό τους, τη συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες, τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους φυσικά. Και βρίσκουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα ακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια. Γι' αυτό, ούτως ώστε να βοηθηθούν όσο περισσότερο γίνεται οι ασθενείς μας. Κύριε Τούντα, είστε ένας εκ των πρωτεγρατών για τους Συμμάχους Υγείας. Τι είναι οι Συμμάχοι Υγείας? Οι Σύμμαχοι Υγείας είναι ένα άλλο πρόγραμμα που κάνουμε, πάλι για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση και τα προβλήματα που υπάρχουν αυτά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συλλέγουμε, στρατολογούμε θελοντές, επιστήμονες υγείας, γιατρούς, αλλά και φοιτητές από τα επαγγέλματα της υγείας. Αυτοί οι Σύμμαχοι Υγείας που έχουν φτάσει περίπου στους 300, τους διαθέτουμε σε δήμους του Λεκανοπεδίου για να καλύψουν ανάγκες και υπηρεσίες που έχουν οι δήμοι που είναι υποστελεχωμένες. Έτσι λοιπόν, οι διάφοροι δήμοι της Αθήνας που συνεργαζόμαστε μας λένε τι ανάγκες έχουν σε ανθρώπινο δυναμικό και εμείς κοιτάμε να κινητοποιούμε τους Συμμάχους Υγείας να πηγαίνουν στους δήμους να βοηθάνε θελοντικά, χωρίς καμία αμοιβή, προσφέροντας αυτή την πολύτιμη βοήθεια που έχουμε ανάγκη να προσφέρουμε όλοι σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε. Σας ευχαριστούμε. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να πάμε να μάθουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Τι ξέρουμε για τα εργατικά ατυχήματα, τι πρέπει να προσέχουμε, είναι ενημερωμένες οι ελληνικές εταιρείες? Για όλα αυτά θα μας απαντήσει ο καθηγητής εφαρμογών κ. Κωνσταντίνος Ντελέζος. Είμαστε στα ΤΕΗ Αθήνας, όπου γίνεται μια πρωτότυπη ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την πρόληψη στους χώρους εργασίας. Μας φιλοξενεί ο κ. Κωνσταντίνος Ντελέζος, καθηγητής εφαρμογών στα ΤΕΗ, ο οποίος θα μας μιλήσει αναφορικά με τα εργατικά ατυχήματα, κατά πόσο είναι ενημερωμένες οι ελληνικές επιχειρήσεις και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο γύρω από αυτά. Κύριε Ντελέζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Και να ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι που είπατε στην ομιλία σας. Τρεις αρχές εφαρμογών για την ασφάλεια εργασίας. Τι εννοούμε τρεις αρχές? Να το πούμε καλύτερα ότι είναι τα τρία βασικά αίτια πρόκληση ενός εργατικού ατυχήματος. Είναι τρεις πηγές, μπορούμε να πούμε. Είναι η πηγή, η πρώτη σχετιζόμενη με το μηχάνημα, το οποίο περισσότερο το έχουμε στο μυαλό μας, θα μιλάμε για ένα εργατικό ατύχημα. Δεύτερη είναι το περιβάλλον εργασίας. Αλλά τρίτο είναι ο παράγοντας άνθρωπος. Και το πρόσφατο αεροπορικό ατύχημα με τις German Wings ακριβώς αυτό το παράδειγμα αναδεικνύει, ότι κατά πόσον διερευνούμε σε ένα εργατικό ατύχημα τον παράγοντα άνθρωπο. Έτσι και όλες τις επεκτάσεις και τις συνέπειες που μπορεί να δημιουργήσει μια λάθος πρόληψη του κομμάτι αυτό. Να ρωτήσω κάτι πολύ πιο απλό. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι προετοιμασμένες για ένα εργατικό ατύχημα? Πρέπει να είναι προετοιμασμένες. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η νοοτροπία πολλές φορές μας συνοδεύει σε πολλά πράγματα σαν Έλληνες, έρχεται και στο κομμάτι της υγιεινής ασφάλειας εργασίας, περισσότερο στο εργατικό ατύχημα. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν στους παλιούς εργαζόμενους, αυτούς οι οποίους έχουν αυτό που λέμε κακώς εννοούμενη πείρα, με την έκφραση της υπερβολικής αυτοπεποίθησης, υπερβολικής σιγουριάς, ενώ τελικά
περιμέναμε να έχουν περισσότερα ατυχήματα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι ακριβώς επειδή είναι περισσότερο εκπαιδευμένοι, παρουσιάζεται στην Ελλάδα αυτό το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με το υπόλοιπο προηγμένο, να το πω έτσι, βιομηχανικό κόσμο. Γιατί εμείς δεν έχουμε βαριά βιομηχανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντίθετα από τον υπόλοιπο κόσμο που έχουμε πολλά εργατικά ατυχήματα σε νέους, εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Οι Έλληνες χρησιμοποιούν την κακώς εννοούμενη εμπειρία τους και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό είναι λάθος και προκαλούν εργατικά ατυχήματα. Οι εταιρείες ζητούν βοήθεια ούτως ώστε να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, να έχουν κάποιον άνθρωπο που να εξασφαλίζει την ασφάλεια μας στους χώρους εργασίας. Όπως σας είπα, υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Κάθε επιχείρηση η οποία έχει έστω και έναν εργαζόμενο θα πρέπει να προσλαμβάνονται τις υπηρεσίες ενός τεχνικού ασφαλείας, είτε εκπαιδευόμενος κάποιος από το προσωπικό, είτε να προσλαμβάνουν κάποιον σύμβουλο από μια εξωτερική υπηρεσία πρόσληψης. Το κάνουν αυτό. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Υπάρχουν οι εκπαιδεύσεις των τεχνικών ασφαλείας. Το ζήτημα είναι κατά πόσον άνθρωποι οι οποίοι μπορούν με κάποια ταχύτητα σεμινάρια να ανταποκριθούν σε ένα τόσο δύσκολο και πολύπλοκο ζήτημα. Και αυτό το οποίο είπα στην ημερίδα μας σήμερα είναι ότι η υγιεινή και ασφάλεια εργασίας είναι μια πολυεστιακή κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, ζητάει γνώσεις από πάρα πολλά αντικείμενα, τα οποία δυστυχώς δεν το έχουν. Θα πρέπει δηλαδή να συνεργαστούμε πάρα πολλοί άνθρωποι από διαφορετικούς κλάδους επιστήμης, δηλαδή μηχανικοί, γιατροί, υγιεινολόγοι, τεχνολόγοι, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα εργατικό ατύχημα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Βάλατε την υγιεινή στους χώρους εργασίας στο ίδιο επίπεδο με την ασφάλεια. Έχουμε προβλήματα υγιεινής. Δεν θα μπορούσαμε να μην τη βάλουμε την υγιεινή, γιατί ακριβώς η σχολή δική μας είναι η λεγόμενη υγιεινολόγη τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι παλιοί επόπτες δημόσιας υγείας. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είμαστε, αν όχι οι πρώτοι, από τις πρώτες σχολές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες διδασκόμαστε τόσο πολύ υγιεινή, σε όλα τα επίπεδα της υγιεινής. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε την εμπειρία πάνω στο κομμάτι αυτό. Και εδώ μπαίνει άλλη μια παρεξήγηση η οποία υπάρχει. Όπως σας είπα στην αρχή, μιλώντας για υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, έχουμε στο μυαλό μας κατευθείαν το πρόβλημα της μηχανής, ενώ τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι και ο άνθρωπος, φυσικά και η μηχανή, είναι και το περιβάλλον εργασίας. Άρα λοιπόν χρειάζεται την καθημερινή δουλειά, την καθημερινή επόπτευση να την κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να έχει, όπως είπαμε, εμπειρίες, παραστάσεις από πάρα πολλά επίπεδα. Can I kick it? Can I kick it? Κύριε Τελέσο, θέλετε να μας δείξετε τι μηχανήματα είναι αυτά που έχει το τμήμα σας αναφορικά με την ασφάλεια στον χώρο εργασίας? Λεβαίως. Για παράδειγμα, αυτό το μηχάνημα τι είναι? Αυτό ονομάζεται πολύμετρο μέτρης φυσικών παραγόντων. Δηλαδή, ένας φοιτητής του τμήματος εξειδικεύεται στις μέτρες φυσικών παραγόντων, όπως είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η αγωγημότητα του ρεύματος, προκειμένου να μπορεί να μπαίνει με αυτό το όργανο και να μπορεί να μετράει συγκεκριμένα αν αυτή είναι σε επικίνδυνο σημείο. Αντίστοιχα είναι και οι υπόλοιποι, ο εξοπλισμός. Αυτό ονομάζεται λουμινόμετρο, είναι ένα όργανο μέτρησης της ολικής μεσόφυσης χλωρίδας. Δηλαδή είναι μια κατηγορία μικροβίων η οποία υπάρχει πάνω σε επιφάνειες, ονομάζουμε ομιχή, ομικλή μεσόφυλη χλωρίδα. Και μπορούμε, για παράδειγμα, όπως το χρησιμοποιήσαμε εμείς, σε μια έρευνα μέτρηση του μικροβιακού φορτίου το οποίο έχουμε πάνω στα χέρια. Έχει γίνει, βεβαίως. Έγινε και αντίστοιχη έρευνα, έχει γίνει και σε σημεία εφαρμογής του πίρσινγκ. Και τα δύο έγιναν σε μεγάλο πληθυσμό, άνω των 500 ατόμων φοιτητές, η μία το 2010, η άλλη το 2014, με το ίδιο όργανο. Και τα αποτελέσματα ήταν έτσι πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, είναι ένα στυλαιός, σαν βαμβακάκι, το οποίο κάνει εφαρμογή πάνω στο χέρι και στο οποίο μπορεί να σου βγάλει αμέσως ποσοτικά τον αριθμό των μικροβίων που υπάρχουν, μικροβιακές αποικίες. Ακριβώς. Και μετά από εκεί πέρα να κατευθύνεις οδηγίες οποίες θα δώσεις. Αυτές οι μελέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πραγματικές επιχειρήσεις? Αν μας τις ζητήσουν, βέβαια υπάρχει κάποιο θέμα κώδικα διοντολογίας στο ΤΕΙΤΣ Αθήνας, γιατί είναι υλικό του εργαστηρίου, αλλά βεβαίως έχει χρησιμοποιηθεί, είναι σε επιχειρήσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικά και εκειμένου να ανοιχνεύσουμε και καινούριους κινδύνους σε πολλές επιχειρήσεις. Είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά των αποφύτων μας, οπότε θεωρούμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σήμερα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και ελπίζουμε να έχει απόδοση το γεγονός ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί για την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Μουσική.